Καλημέρα, κέφεξε. Ο Κώστας Κωνσταντίνου και ο Μανώλης Καλατζής κάθε πρωί 7 με 9 στον 107.6. Κύριε Χριστοφόρου, καλή σας ημέρα. Καλή σας μέρα. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε με το θέμα των μέτρων που ανακοίνωσε η κυβέρνηση σε σχέση με τους εκ μητρογονείας πρόσφυγες. Σας εξέπληξε ο χρόνος πρώτα απ' όλα και η μορφή των μέτρων που αναγγέλθηκαν? Πιστεύω ότι οι κυβερνώντες ευνηδίασαν τον εαυτό τους και την κοινή γνώμη υπό ποια έννοια. Όχι τώρα όσον αφορά την ουσία αυτών των μέτρων και πόσο επαρκή ανεπαρκή είναι, αλλά όσον αφορά τη φιλοσοφία με την οποία προσέγγιζαν τους εκ μητρογονείας πρόσφυγες. Είναι γνωστή η πεισματώδης, αδιάλλαχτη, ανυποχώρητη θέση των κυβερνώντων ότι είναι κοινωνικά, οικονομικά, εθνικά, πολιτικά ασύμφορο και απαράδεκτο να προχωρήσουν σε οποιοδήποτε τύπου αναγνώρισης δικαιωμάτων στα παιδιά των εκ μητρογονείας προσφύγων. Αυτή ήταν η σταθερή θέση και μάλιστα δυστυχώς εφρόντισαν να την στηρίξουν με πολλά ψέματα, τα οποία σήμερα καταραίουν και τους αφήνουν ανεπανέλθωτα εκ της μέρας. Δηλαδή, υπήρξε ένα ολόκληρο μαγείρεμα των αριθμών όσον αφορά το κόστος των εκ μητρογονείας προσφύγων, με αποτέλεσμα ο Υπουργός Οικονομικών με τη Στατιστική Υπηρεσία, τις οποίους κατήγγυλα τότε και δεν με άκουε κανένας, ότι τα 600 τόσα εκατομμύρια που βρήκαν μόνο στη φαντασία τους θα μπορούσαν να υπάρχουν και το κόστος των εκ μητρογονείων προσφύγων, αποδίδοντας τους όλα τα δικαιώματα, δεν υπερεύαινε τα 20 με 25 εκατομμύρια, που αν ήθελα να δώσω προέκταση, ούτε και αυτό είναι κόστος, γιατί γνωρίζετε πολύ καλά ότι πριν να πάρει ο πρόσφυγας την προσφυγική βοήθεια, πρέπει να πληρώσει τους φόρους για την αγορά κατοικίας ή διαμερίσματος στο κράτος, που είναι τριπλάσιο ποσό από αυτό που παίρνουν ως βοήθεια. Αλλά και το αυστηρός ομιλούντες κόστος δεν υπερεύαιναν τα 20 με 25 εκατομμύρια, έναντι αυτού που έλεγε το Υπουργείο Οικονομικών και Στατιστική Υπηρεσία για 600 εκατομμύρια. Κύριε Χριστοφόρου, δύο σημεία. Το πρώτο είναι ότι εγώ επειδή δεν ήμουν τότε στην Κύπρο, δεν το θυμόμουν, αλλά μας το υπενθύμιζε χθες η κυβέρνηση, ότι η όλη ιστορία με τους πρόσφυγες εκ μητρογονείας, εκ πατρογονείας, αυτός ο διαχωρισμός στον νόμο κτλ. Προέκυψε επί δική σας διακυβέρνησης, επί δημοκρατικού συναγερμού. Εσείς ήσασταν που δημιουργήσατε αυτό το θέμα, ευσταθεί αυτό. Με νόμο. Με νόμο, μάλιστα. Ακόμα ένα μεγάλο ψεύδος. Ουδέποτε οι πρόσφυγες εκ μητρογονείας είχαν δικαιώματα και τους τα φέρουν σε οποιαδήποτε βουλή ή οποιοδήποτε νόμο. Από το 1974, επί. Μακαρίου, η κυβέρνηση του Μακαρίου. Όχι, ήταν πιο εξειδικευμένο γιατί βρίσκονται ακόμα στην πολιτική ζωή του τόπου. Ξέρεις, υπάρχουν διαχρονικές προσωπικότητες σε αυτόν τον τόπο. Προϊστάμενος της υπηρεσίας με ρήμνης διευθυντής ήταν ο Γιώργος Ιακώβου. Ο οποίος με. Πέρασε και από εκεί. Δεν το γνωρίζαμε. Ήταν διευθυντής της υπηρεσίας με ρήμνης τα χρόνια της προσφυγίας, που ουσιαστικά ο διευθυντής της υπηρεσίας με ρήμνης ήταν ο έχων το γενικό πρόσταγμα για ό,τι αφορά. Το ερώτημα βεβαίως είναι αν μετά που έφυγε πήρε και από εκεί ενεργειακό επίδομα ή όχι. Αλλά ναι. Α, δεν τα ξέρουμε εμείς αυτά τι συμβαίνουν σήμερα σε μια ιδιαίτερα φιλολαϊκή και φιλεργατική κυβέρνηση, αν έφυγε τα επιδόματα της από το 1974. Ο κύριος Ιακώβου με μια ρητή ουσιαστικά εντολή αναφορά του και ήταν νομίζω και υπουργική απόφαση, έλεγε ότι τα παιδιά των εκ μητρογονείας προσφύγων δεν θα έχουν δικαίωμα όσον αφορά τα δικαιώματα που έχουν οι υπόλοιποι προσφύγες. Το 2002, για να δείτε το μέγα ψεύδος της κυβέρνησης. Δηλαδή, δεν, ποτέ παιδί εκ μητρογονείας δεν πήρε βοήθεια για να του την κόψει καμιά κυβέρνηση. Απλώς το 2002, μέσα στον εκλογικό νόμο, αναφερόταν ότι τα εκ μητρογονείας παιδιά δεν θα ψηφίζουν στις εκλογές στους προσφυγικούς καταλόγους. Υπήρξε άρα και από δική σας πλευράς έτσι μια συνεισφορά στην όλη ένα λιθαράκι και βάλατε κι εσείς. Ποτέ. Και ο λόγος είναι απλός. Από το 1999 είχα κατατεθειμένη πρόταση για να αναγνωριστούν πλήρως αυτά τα παιδιά. Κύριε Χριστοφόρο, όμως συμφωνεί κάποιος ότι με αυτή την ιστορία, όσο δίκαιο και αν είναι, και δεν αντιλέγει κανείς, τα πράγματα οδηγούνται σε ένα πολύ συγκεκριμένο σημείο. Αν αναγνωριστούν και οι εκ μητρογονείας και οι εκ πατρογονείας και μεταφέρεται αυτό το δικαίωμα από γενιά σε γενιά, στο τέλος θα είναι όλοι πρόσφυγες. Είναι πάρα πολύ απλό το πράγμα. Για να αντιληφθείτε η κυβέρνηση πόσο αδαείς και πόσο δεν διορθώνεται μέσα από τα λάθη της, θα σας πω το εξής. Η πρόταση νόμου που κατέθεσα το 1999 και η οποία ψηφίστηκε 3-4 μήνες προηγουμένως, 6 μήνες προηγουμένως πριν να πάρει αυτή την απόφαση η κυβέρνηση, προνοούσε ότι αυτά τα παιδιά θα έχουν μόνο τα ωφελήματα των εκ πατρογονείας προσφύγων. Δεν θα έπαιρναν τις προσφυγικές ιδιότητες.
και αυτός ο νόμος θα εφαρμοζόταν μάλιστα για να διευκολυνθεί η κυβέρνηση. Όχι τώρα, όπως ανακοίνωσε τώρα, το 2012. Αν είναι έτσι όμως, κύριε Χριστοφόρου, τότε με την δική σας πρόταση νόμου γίνονταν προσπάθεια να εισαχθεί ένας ακόμη διαχωρισμός, μια ακόμη διάκριση που είναι παράνομη η διάκριση. Δηλαδή να παίρνουν τα ωφελήματα αλλά να μην έχουν την προσφυγική ταυτότητα. Όχι. Αν κάποιος προσέφευγε στο δικαστήριο, νομίζω ότι θα δικαιωνόταν και ζητούσε και τα δικαιώματα. Δεν θα είχε την ιδιότητα του να ψηφίζει. Δηλαδή το μόνο δικαίωμα το οποίο έμενε ουσιαστικά σε εκκρεμότητα για να μην διαταραχθεί ο εκλογικός χάρτης, την ταυτότητα θα την είχε. Δεν θα είχε την ιδιότητα να ψηφίζει στην επαρχία να μπορούσε στην επαρχία Κυρίνια και με αυτόν τον τρόπο να αφαιρεί τον ακόμα έναν επιχείρημα από την κυβέρνηση. Θυμάστε τότε με κατηγορούσε ο Υπουργός Εσωτερικών ότι θέλω να αυξήσω τις έδρες της επαρχίας Αμοχώστου. Ουδέν αληθέστερο. Δηλαδή όλοι αυτοί οι οποίοι θα εγκρίνονται μέσα από το νομοσχέδιο μου, κανένας δεν θα ψήφιζε στην επαρχία Αμοχώστου. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δηλαδή απλώς θα αποκαθίστανταν τα δικαιώματα αυτών των παιδιών. Θα έπαιρναν τον τίτλο ναι μεν του πρόσφυγα. Αντιληπτό. Αλλά δεν θα είχαν δικαίωμα να ασκήσουν εκλογικά δικαιώματα και να ανατρέψουν πολιτικές κι άλλες. Να ρωτήσω τώρα κάτι άλλο. Με αυτές τις ρυθμίσεις που κάνει η κυβέρνηση, που τις ανακοίνωσε προχθές, ουσιαστικά αναγνωρίζεται το δικαίωμα των εκμητρογωνίας παιδιών να καθίστανται πρόσφυγες. Και αυτό αντιλαμβάνομαι ότι αν κάποιος με νομικά μέσα το επιδιώξει, θα μπορέσει να αποφέρει σε όλα αυτά τα παιδιά των εκμητρογωνίας προσφύγων τα δικαιώματα που έχουν και τα παιδιά των εκπατρογωνίας προσφύγων. Κύριε Καλαντζή, ανοίγει δηλαδή μια πόρτα νομική που δεν ξέρω αν θα μπορεί να την κλείσει η κυβέρνηση. Αυτό που είπατε είναι η υπερψουσία του ζητήματος, που δεν την κατάλαβε κανένας και δεν την ανέδειξε κανένας. Την κατάλαβα. Εγώ είπα ότι από τη στιγμή που αναγνώρισαν αυτό που δεν αναγνώριζαν μέχρι σήμερα και μας προφυλάκιζε η κυβέρνηση, πρέπει να το πούμε, και πιστεύω ότι με αυτήν την πρόταση της οφείλει έγκαιρα να αποσύρει και τους χαρακτηρισμούς που μας έδινε. Χαρακτηρισμοί βαρύτατοι για την πολιτική σκηνή του τόπου, χαρακτηρισμοί που δεν συνάδουν με ήθος και πολιτικών πολιτισμών σε εμάς που υποστηρίζαμε αυτήν την πρόταση. Η κυβέρνηση, με το που αναγνωρίζει ουσιαστικά ότι αυτά τα παιδιά έχουν δικαιώματα, δεν είναι θέμα αν αναγνωρίσει έναν ή δύο δικαιώματα. Όταν αναγνωρίζεις κάποιον, παραδείγματος, ότι είναι πολίτης της Κυπριακής Δημοκρατίας, δεν μπορείς να του δώσεις αυτόν τον χαρακτηρισμό και αυτήν την ιδιότητα και να του πεις απαγορεύεται να έχεις και εσύ δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ή να έχεις κάποια άλλα δικαιώματα και να έχεις λειψά δικαιώματα. Από τη στιγμή που η κυβέρνηση αναγνώρισε, από τη στιγμή που η κυβέρνηση έδωσε έστω και ένα δικαίωμα από αυτά που έχουν τα παιδιά των εκπατρογωνίας προσφύγων, είναι υποχρεωμένη σε συντομότατο χρόνο να αποδώσει και τα υπόλοιπα δικαιώματα. Δεν μπορεί, κύριε Καλάντζη, να σας πω χαρακτηριστικά, σε έναν παιδί εκπατρογωνίας να δίνει οικόπεδο και 25.000 ευρώ βοήθεια για να χτίσει το σπίτι του, και σε έναν εκμητρογωνίας αύριο που θα πηγαίνει στη Μέριμνα να του δίνει μόνο το οικόπεδο χωρίς να του δίνει τα χρήματα. Κύριε Χριστοφόρο, αν και πρόσφυγας προσωπικά, και εσύ, οφείλω να. Και ναι, οφείλω. Εγώ δεν έχω πάρει βεβαίως ούτε οικόπεδο ούτε βοήθεια. Οφείλω να σας μεταφέρω την απορία των μη προσφύγων σε αυτή τη χώρα, διότι τίθεται και ένα άλλο θέμα πέρα από αυτή την ιστορία. Το παιδί μιας οικογένειας η οποία δεν έχει την οικονομική δυνατότητα, αλλά δεν τυχάνει να μην είναι πρόσφυγας, διερωτάται και λέει, καλά, γιατί όλοι οι πρόσφυγες, ανεξαρτήτως εισοδήματος, ανεξαρτήτως το ένα, ανεξαρτήτως το άλλο, να παίρνουν αυτό το επίδομα, είτε έχουν ανάγκη είτε δεν έχουν. Και τώρα να συζητάμε και για τους εκμητρογωνίας, που πάλι κάτι ανάλογο θα ισχύει, αντιλαμβάνομαι. Και ένας νέος σήμερα, ο οποίος μπορεί να μην είναι πρόσφυγας, αλλά να μην έχει καν τη δυνατότητα να αγοράσει σπίτι, να μην έχει πρόσβαση σε αυτή τη βοήθεια από το κράτος. Θα θέσω το ερώτημα και θα μου δώσετε την ευκαιρία να απαντήσω και να με αποδεσμεύσετε. Βεβαίως. Ναι. Έχετε απόλυτο δίκιο. Υπάρχουν άλλα 15 σχέδια που καλύπτουν τους μη πρόσφυγες. Και εγώ έλεγα ότι το μοναδικό σχέδιο που δεν καλύπτει τους κανέναν είναι για τους εκμητρογωνίας πρόσφυγα. Το ξέρετε ότι υπάρχει το σχέδιο ακριτικών περιοχών, που ακόμα και μη Κύπροι να είναι κάποιοι, εποφελούνται με δωρεάν οικονομική βοήθεια, με μακροπρόθεσμα χαμηλότερο καβάνια και με άλλες διευκολύνσεις που μπορεί να είναι και καλύτερες ακόμα για τους πρόσφυγες. Ωραία, ένας άπορος που ζει στη Λεμεσό που θα πάει, θα φύγει να πάει να ζήσει στο Τακταγκαλά για να πάρει. Θα ζητήσει οικόπεδο φτωχών οικογενειών. Θα πάει στον οργανισμό χρηματοδότηση στέγη να πάρει χαμηλότερο καβάνιο, εάν και εφόσον πληρεί τις προϋποθέσεις. Και για τους πρόσφυγες υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια. Για να πάρει οικόπεδο ή σπίτι σε συνοικισμό, πρέπει το εισόδημα των συνολικών της οικογένειας να μην υπερβαίνει τις 21.000 ευρώ. Μάλιστα. Λοιπόν,
Να σας ευχαριστήσουμε, να σας αποδεσμεύσουμε γιατί έχετε και άλλη υποχρέωση. Να είστε καλά, καλή σας ημέρα.